Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Καλή καλή εβδομάδα. εβδομάδα. Ναι, επειδή ρώτησε η Ευαγγελία τώρα πριν αρχίσουμε, φαίνεται ότι η εβδομάδα μετεωρολογικώς θα είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, περιμένουν μια βαριά επιδείνωση του καιρού. Θα δούμε πόσο βαριά είναι, αλλά ακούμε έτσι ότι μπορεί να έχουμε και έντονα φαινόμενα. Ο καιρός τρελάθηκε. Ο καιρός δεν τρελάθηκε, είναι αυτό το οποίο ξέρουμε και με την κλιματική αλλαγή. Είδαμε ξαφνικά τρομερή ζέστη. Όλο το προηγούμενο διάστημα, πόσο ήταν, 5-6 μέρες. Τώρα θα πάμε ανάποδα και πάει λέγοντας. Όλα αυτά δείχνουν βέβαια και το τι έχουμε να περάσουμε με τις πυρκαγιές, γιατί η πρόβα αυτή του Σαββατοκύριακου δεν ήταν καθόλου καλή πρόβα. Και Ευαγγελία, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, επειδή ξέρουμε ότι φωτιές πρώτα απ' όλα είναι φυσική καταστροφή και μετά είναι και το πολιτικό κόστος. Και ειδικά τέτοια χρονιά που ψάχνουμε πότε θα γίνουν εκλογές Βέβαια. κλπ. Τι λένε στην κυβέρνηση Ακριβώς. μετά το Σάββατο? Δεν ξεκινήσαμε καλά. Προσπαθούν βεβαίως να υπερασπιστούν τη δουλειά που έγινε εκεί. Λένε ότι σηκώθηκαν πάρα πολλά αεροπορικά μέσα κτλ. Φαίνεται όμως ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν κενά. Και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι για τον κύριο Στυλιανίδη, ενώ για ενίσχυση της ηγεσίας του συγκεκριμένου Υπουργείου με κάποιον επιχειρησιακό παράγοντα δίπλα του. Θα το δούμε. Πάντως, οπωσδήποτε, αυτή η εικόνα με το καλημέρα σας, με το που μπήκετε το καλοκαίρι, μόνο θόρυβο προκαλεί και, όπως είπες Νίκο, φυσικά, αν επαναληφθούν φαινόμενα αντίστοιχα των περσινών, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπλοκάρει όλο ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, εφόσον βεβαίως δρομολογείται αυτή την κατεύθυνση για εκλογές το φθινόπωρο, έτσι. Αυτό Μπλοκάρει, είναι ο δεν είναι βασικός ότι μπλοκάρει μόνο, ανασταλτικός παράγοντας. είναι ότι θα έχει και πολύ μεγάλη ζημία στην εικόνα της. Ζημία που την είδαμε και Βέβαια. πέρυσι, γιατί το σημείο που είδαμε την κυβέρνηση για πρώτη φορά να αρχίσει να χάνει ήταν πέρυσι μετά τις μεγάλες πυρκαγιές. Αλλά αυτό με τη Βούλα μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ξέρω την περιοχή. Έμενα χρόνια εκεί και έχω εικόνα. Δημιουργούνται Έχει δάσος. Δεν έχω καταλάβει. Έχει Κοίταξε, η δάσος αλήθεια εκεί. είναι ότι δημιουργούνται, όπως είναι τα βουνά και τα σπίτια και επειδή είναι και η θάλασσα απέναντι, διάφοροι περίεργοι αεροχήμαροι, οι οποίοι πραγματικά κινούνται τελείως απροσδόκητα. Αλλά είναι μια μικρή φωτιά, ξεκινάει σε ένα σημείο χωρίς να υπάρχει μεγάλη διάσπαση δυνάμεων, υπάρχουν αεροπλάνα, υπάρχουν επίγειες δυνάμεις, φυσάει αλλά δεν έχει κανένα τρελό αέρα και είναι πουρνάρια. Πολύ λίγα δέντρα και πουρνάρια στην περιοχή. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πως δεν την έλεγξαν αμέσως και πως ξέφυγε με τέτοιο τρόπο. Κακό σημάδι. Ναι, κακό σημάδι. Όπως ακριβώς το λες, κακό σημάδι. Δεν ξέρω, Πάντως, Έλενη. Ναι. πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η κυβέρνηση μετά τα όσα συνέβησαν πέρσι έφτιαξε ένα υπουργείο εξειδικευμένο, δηλαδή υποτίθεται τομείς το επιτελικό κράτος, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε ένα μπάχαλο και το ένα και το άλλο. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι το μπάχαλο συνεχίζεται, ότι βρισκόμαστε αρχές Ιουνίου, που στην πραγματικότητα δεν είδαμε, το είπες και εσύ Νίκο, ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, όταν πραγματικά θα σημειωθούν ακραίες συνθήκες στη χώρα, τι θα γίνει? Και ομολογώ, εκπλήσωμαι από το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός βγαίνει να μας πει ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα σκληρό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το διαβάζω. Το διαβάζω. Δεν Ναι. χρειάζεται να μου το πει ο υπουργός. Ο υπουργός είναι στη θέση του για να κάνει τη δουλειά του. Για να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις. Τι άπεστα να πω. Ναι. Λοιπόν, όταν άκουσα τη δήλωση του κ. Στυλιανίδη που λέει το ανάγλυφο της περιοχής, συγγνώμη δηλαδή, αλλά αν έχουμε πρόβλημα με το ανάγλυφο της περιοχής στην Αθήνα, 300 μέτρα σε ευθεία η θάλασσα, όλα τα πυροσβεστικά μέσα δίπλα, τα αεροπλάνα, ο καιρός ιδανικός, δεν είχαμε πρόβλημα. Τώρα όχι, μιλάμε, δεν είναι όλα έτσι. Άκου, Θανάση. Με αυτή την εικόνα, με πουρνάρια, τι ναι. θα γίνει αν πάρει φωτιά ξανά σε μια δύσβατη περιοχή της Ελλάδας, που δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλές. Τι θα κάνουμε, το σταυρό μας? Είναι, νομίζω ότι η προσέγγιση και του κ. Στυλιανίδη είναι λάθος. Πρέπει να καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι πηγαίνει στραβά και να τα ακούμε. Ότι όμως φύσαγε πολύ, ότι οι συνθήκες είναι περίεργες και ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κοντά σε σπίτια, μια φωτιά δηλαδή η οποία έχει εκδηλωθεί κοντά σε σπίτια, έχει τη σημασία του. Δεν δικαιολογεί όμως τίποτα.
Γιατί το ότι είναι σε σπίτια έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Κόβεται και η φωτιά πιο εύκολα. Ξαναλέω, ήταν μια φωτιά επειδή γνωρίζω την περιοχή καλά. Έμενα πάρα πολλά χρόνια εκεί. Με εντυπωσίασε πως δεν έκοψαν τη φωτιά από την αρχή. Δηλαδή το σημείο που πέρασε και που ξεκίνησε από την Γλυφάδα μέχρι να φτάσει στην περιοχή της Βούλας στο Πανόραμα, η φωτιά κόβεται εύκολα. Κάτι τις φωτιές δεν τις παραγγέλνεις. Κάτι θα εκεί στην αρχή. Και δεν υπάρχουν και ιδανικές συνθήκες. Ευαγγελία, κάτι στην αρχή πήγε στραβά. Δεν, κάθε φορά κάτι θα είναι. Ναι. Υποτίθεται ότι το κράτος, αυτή είναι η πρόνοια, η έτσι πρόβλεψη. Έτσι. Λοιπόν. Να πω και κάτι άλλο. Είδα ένα ρεπορτάζ χθες στην τηλεόραση για το οικόπεδο που έχει ο ΑΔΜΙΕ. Που από εκεί λένε ότι ξεκίνησε, δεν ξέρω αν ξεκίνησε, δεν ήμουν εκεί και δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Να δώσω αυτό που είδα. Ότι δεν είχαν κόψει τα χορτάρια. Ναι, και καταγγέλει ο Δήμαρχος, και αυτό είναι και το βασικό για μένα. Ότι δεν έχει κόψει τα χορτάρια. Ότι για να κοπούν τα χορτάρια, λέει, πρέπει να συμφωνήσει ο ΑΔΜΙΕ, το Δασαρχείο, ο Δήμαρχος. Δηλαδή, όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία που θα έπρεπε να λυθεί, γιατί αυτή μπορούσε να λυθεί με τη μία, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κέντρο που να έχει την ευθύνη όταν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς να γίνει αποψήλωση. Τελεία. Τελεία, τόσο να απλά. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχει πάει κανείς σε καμιά βόλτα προς την Παριμπόμπη? Για πες. Μόνο αυτό. Παντού, κοιτάξτε. Ναι, παντού, 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 παντού. Παντού. Στίβες στα καμένα, τα ξύλα τα οποία θα είναι προς άναμα. Δεν ξέρω. Με συγχωρείτε, αλλά και αυτά που είπε χθες ο Δήμαρχος προχθές της Βορείου, της Εδιψού, ο άνθρωπος, όλες αυτές τις καταγγελίες. Δηλαδή, παιδιά, κάτι, μιλάμε, λέμε τα ίδια πράγματα όλοι, κάνουμε τις ίδιες διαπιστώσεις και στο τέλος είμαστε στο ίδιο σημείο, στην ίδια αφετηρία. Και δεν έχει γίνει τίποτα εκεί, κάει και ο τόπος εκεί πέρα και βγήκε ο Δήμαρχος και λέει, παιδιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Πάμε λίγο τώρα και στα υπόλοιπα, Θανάση. Πες μας για τα κάψιμα. Βλέπουμε αυτή την κίνηση με τη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο. Είναι κάτι που θα έχει θετική επίπτωση? Σε ποιο βαθμό? Πού βρισκόμαστε? Νομίζω ότι ο κύβος ερήφθη. Κοντά στις λίγο πριν τις 20 του μήνα θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Εκτός συγκλονιστικό πρόπτου, η επιδότηση θα είναι στην Αντία. Θα είναι οριζόντια και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο. Και οι πληροφορίες θέλουν να είναι λίγο υψηλότερα για το πετρέλαιο, δηλαδή να πάει κάπου στα 20 λεπτά και να πάει κάπου στα 25-30, το βλέπω λίγο δύσκολο για τη βενζίνη. Αν δεν έχουμε ανατροπές, έτσι, δεν ξέρω πώς την τελευταία στιγμή, αυτό λένε οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς και σήμερα είναι πάνω το πετρέλαιο. Ελάχιστα μένα, αλλά πάνω. Είναι πάνω από τα 120 δολάρια το βαρύλι. Βενζίνη, αν πέσει 25, που είναι πολύ σημαντικό, δεν θα χάσουμε αυτό το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Δηλαδή θα μείνει πάλι με βάση τα σημερινά δεδομένα πάνω από τα 2 ευρώ, που είναι πολύ, πολύ βαρύ πράγμα. Βλέπει στην Αττική, άμα βγεις έξω, είναι από 2,35 μέχρι 2,40 η πλειονότητα των πρακτηρίων. Εγώ πάντως που πήγα στο Ναύπλιο, 2,40. Όσο βγαίνεις έξω. Τώρα μιλάμε 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Δεν είναι τίποτα και το η Πελοπόννησος, ειδικά η Αργολίδα. Και είναι, ξεκινάνε από 2,38 και πάνω. Και πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε... Πες το, Ευαγγέλια, κάτι θέλεις να πεις? Όχι, κάτι ήθελα να πω. Άστο. Καλά. Θα μου το πει μετά εμένα, στο τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Κατά τη δική μου εκτίμηση, ίσως ακόμα πιο επικίνδυνο από αυτά που συζητάμε, είναι αυτό που ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του. Το λέω σαν κατάληξη. Με ανησυχεί πάρα πολύ η στάση του Ερντογάν και με ανησυχεί για ένα λόγο παραπάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Ερντογάν, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και αισθανόμενος ότι θα χάσει τις εκλογές, και η ήττα για τον Ερντογάν δεν σημαίνει ότι θα πάει στην αντιπολίτευση. Η Τουρκία είναι ένα σουλτανάτο. Ο σουλτάνος που χάνει, ή φυλακή πάει ή εξορία. Αυτό εξορία. Γιατί μαθαίνουμε ότι μεταφέρει κεφάλαια στην Αμερική. Επειδή όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και επειδή και ο Ερντογάν το έχει χοντρίνει, ένα σενάριο δημιουργίας κρίσης, ώστε ή να αποφύγει τις εκλογές ή να τις κάνει υπό ειδικές συνθήκες και να τις κερδίσει, θα μπορούσε να είναι και το τελευταίο του χαρτί.
Και αυτό καλό δεν είναι. Πραγματικά. Δηλαδή, όταν φτάνουμε και αρχίζουμε τις προβοκάτσεις για την Ψέριμο και πήγε ο Τούρκος δημοσιογράφος έξω από την Ψέριμο, αλλά ήμια. Και μιλάμε ναι, για... το ίδιο σκηνικό. Ναι. Μιλάμε για την ναι, Ψέριμο ναι, τώρα, έτσι. Δεν ξέρω. Με ανησυχεί. Ναι, κάτι γίνεται. Θα κάνει τα πάντα για την καρέκλα. Κάτι δεν πάει καλά. Και είναι προφανέστατο. Και όλη αυτή η κλιμάκωση προφανώς θέλουν να δημιουργήσουν όχι τόσο μία αντιπαράθεση για τώρα. Βάζουν τις βάσεις ώστε εάν μέσα στο καλοκαίρι συμβεί κάτι να μην ήρθε ουρανοκατέβατο, δημιουργούν ένα κλίμα. Αυτό που έχει σημασία ίσως και είναι η μεγάλη διαφορά, γιατί τα σελεκτικό επίπεδο, αυτά τα οποία ακούμε από την τουρκική πλευρά, δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Μιλάω τώρα για τα τελευταία 30-40 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, μετά την Κύπρο, ποτέ δεν είχαμε τόσο υψηλούς τόνους σελεκτική αντιπαράθεση. Απ' την άλλη μεριά, φαίνεται ότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να κρατήσει την καρέκλα και να ρισκάρει τα πάντα αν νιώθει ότι χάνει. Και το Αιγαίο είναι ένα από τα πεδία που έχει επιλέξει. Έτσι όπως δε εκφέρει το λόγο του, μοιάζει να είναι το πρώτο από αυτά. Και δεν είναι μόνο θέμα καλοκαιρίου, μπορεί να είναι και το φθινόπωρο. Δεν θέλω να πω, δεν είναι άντε τον Ιούλιο, δεν έχει χρόνο. Θα το κάνει όταν θα αισθανθεί ότι πρέπει να το κάνει για τις εκλογές, αν το κάνει που το απευχόμαστε. Έτσι. Άρα σκληρό καλοκαίρι σε επίπεδο πυρκαγιών, επικίνδυνο σε επίπεδο εθνικών θεμάτων. Λοιπόν, και οικονομικά άστα να πάνε, Ευαγγελία μου. Οικονομικά, εντάξει, άστο. Δεν θα βάλουμε προσδιορισμό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το ζούμε. Καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα.